Ουκρανικέ πηγέ περιγράφουν χάος και χωρί ηθικό το ένα στρατιωτικό προσωπικό του, τη στιγμή που οι Ρώσοι δεν σταματούν στην Αυντίβκα, αλλά προχωρούν αργά και σταθερά σε ραμποτίνο πατιέντα. Ο ρωσικό οδοστρωτήρα προχωρά και στο Ιβανόφσκ με αξιοσημείωτη επιτυχία, ενώ αναμένουμε τι εξελίξει στο πεδίο των μαχών. Σύμφωνα με το Ρώσο ειδικό Αλεξάνδρ Σίτνικοφ, το από καιρό παγωμένο τμήμα του μετόπου στο Καμένσκ πήρε ζωή ξανά. Χιλιάδε ρωσικέ οπίδε βομβαρδίζουν τι οχυρώσει των ενοπλών δυνάμεων τη Ουκρανία, ενώ η προετοιμασία του πυροβολικού διεξήχθη για αρκετό καιρό. Την περασμένη εβδομάδα, οι ρωσικέ αερομεταφερόμενε δυνάμει έχουν προχωρήσει 1,5 χιλιόμετρο βαθιά στην άμυνα του εχθρού εκεί. Οι απώλειε των Ουκρανών στην πρώτη γραμμή είναι μεγάλε, ειδικά μετά την πλήρη ήττα τη τρίτη αερομεταφερόμενη ταξιαρχία Αζόβ μέσα σε λίγε ημέρε. Το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε μια ακόμη άλλη υπέρβαση σχετικά με τι μεγάλε απώλειε και, ω συνήθω, σε τέτοιε περιπτώσει δεν παρήχε κανένα στοιχείο. Στην Αυτίβκα, ο ρωσικό στρατό συνέλαβε μεγάλο αριθμό Ουκρανών εχμαλώτων, ενώ το στρατιωτικό προσωπικό των Ουκρανικών Αναπλών Δυνάμεων παραδίδεται μαζικά. Ο πολιτικό επικεφαλή του Ντονιέτσκ, Ντένι Πουσίλιν, ανέφερε την είδηση στο τηλεοπτικό κανάλι Ρώσια 1. Αρκετά μεγάλο αριθμό κρατουμένων παραδίδεται στου Ρώσου για να επιβιώσει. Ένα αριθμό στρατιωτών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κρύβονται στα μπουντρούμια του εργοστασίου στην όπω συνέβη στο Style, ο ίδιο. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου αναφέρει ότι με μαζική υποστήριξη από την πολεμική αεροπορία, τα πυροβόλα και του πυράβλου εδάφου-εδάφους, ο Ρωσικό στρατό προχωρά στον άξονα Ραμποτίνο Βερμπόβνοε καθώς και προ τη μαλάγια Τοκμάτσκα. Οι Ρώσοι αλεξιπτώτιστε έχουν ήδη προχωρήσει 1,5 χιλιόμετρο προ το Ραμποτινό. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται μηχανοκίνητε μονάδε πεζικού και αερομεταφερόμενε μονάδε τη ρωσική 58 στρατιά τη νότια στρατιωτική περιφέρεια προελάβνουν. Μονάδε τη ρωσική 35η στρατιά τη ανατολική στρατιωτική περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των ταξιαρχιών κάλυψη και των ειδικών μονάδων, επιχειρούν στον τομέα Ορενχόβ σε συνέντευξή του στο κορυφαίο γερμανικό έντυπο Merkur, ο στρατιωτικό ειδικό Γουστάφ Γκρέσελ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, λέει ότι ένα από του καθοριστικού παράγοντε για το τέλο του πολέμου θα είναι ο στρατιωτικό εφοδιασμό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ είναι και η ουσία. Αν οι Ρώσοι κόψουν τι οδού ανεφοδιασμού των Ουκρανών, όλα θα τελειώσουν μέσα σε μερικέ εβδομάδε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.